Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris, το Libero στους 107 και 4 και σήμερα μαζί σας. Σήμερα Τρίτη, 24 του Απρίλη του Σωτήριου έτους 2018. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί σας. Στην καθημερινή σας κίτρινο-μαύρη ενημέρωση με όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις εκφάνσεις του, με πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία έχουμε ετοιμάσει και με τα οποία θα ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Την ευθύνη της οποίας πίσω από την κονσόλα έχει ο Βασίλης ο Καλαδίας και σήμερα. Ενώ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων εφόσον το επιθυμείτε. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Με ποδόσφαιρος επιτοπλίστων και σήμερα θα ασχοληθούμε, καθώς το μπάσκετ έχει αυτό το κενό μέχρι να επιστρέψουν και πάλι οι ποδοσφαιριστές ή οι καλαθοσφαιριστές σε αγωνιστικές υποχρεώσεις και αυτό θα γίνει το Μάιο. Άρα στρεφόμαστε έτσι περισσότερο στο ποδόσφαιρο, μιας και υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα. Αύριο ο Άρης, θυμίζω, στις 5 ώρα το απόγευμα υποδέχεται τον Απόλλωνα Λάρισας και την Κυριακή πηγαίνει να παίξει στην Άρτα με την ομάδα του Καραϊσκάκη. Δύο παιχνίδια τα οποία, εάν τα κερδίσει, εξασφαλίζει πλέον και μαθηματικά την επιστροφή του στην Super League. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει για την προετοιμασία του Άρη. Αυτή την ώρα είναι η προπόνηση σε εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου. Είναι απογευματινή σήμερα για τους παίκτες του Άρη. Και οτιδήποτε άλλο φυσικά υπάρχει στο κυτρινό-μαύρο ρεπορτάζ και αφορά όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά ζητήματα. Σήμερα ήταν και η μέρα ξεκίνησε με μια άσχημη είδηση, με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Ανρί Μισελ, ένας από τους καλύτερους προπονητές, ως όνομα τουλάχιστον έτσι ήτανε, που κάθισε στον πάγκο της ομάδας. Νομίζω ότι μέχρι να έρθει ο Κούπερ. Ναι, ήταν το μεγαλύτερο. Ήταν γιατί το όνομα που λέγαμε που μιλούσαμε στην Γαλλία, την εθνική ομάδα. Και το Μαρόκο. Τεράστιος παίκτης με τη φανέλα της Νάντ, όταν ήταν στα νιάτα του. Δυστυχώς, νικήθηκε από την Επάρα την Όσο και στα 70 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή και στεναχώρησε έτσι αρκετό κόσμο. Πολύ περισσότερο αυτούς που τον πρόλαβαν, που είχαν συνεργαστεί μαζί τους. Μιλάμε για πρώην συνεργάτες τους στο τεχνικό team, για ποδοσφαιριστές. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά πραγματάκια γι' αυτό, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να τιμούμε τις προσωπικότητες που έχουν περάσει από την ομάδα και ο Ανρί Μισελ ήταν μια τέτοια προσωπικότητα. Παρότι έπεσε σε μια δύσκολη συγκυρία, ήταν η τελευταία χρονιά της περίοδου Κοντομινά, θυμίζω. Τότε. Στην τέτοια έπεσε, στην αλλαγή. Στην αλλαγή έπεσε. Δηλαδή, μόλις είχε αρχίσει να στραβώνει το πράγμα δηλαδή. Το θυμάμαι, είναι μπροστά μου, έχω την εικόνα να φεύγει στο αεροδρόμιο, ναι. Και από πίσω να τρέχει ο Αλέκος ο Κωνσταντινίδης, τότε ναι. Μέλος διοίκησης του Άρη, και να προσπαθεί να τον παρακαλά πείσει να μείνει. Να παρακαλά να μείνει. Και η Ρούμπα. Και η Ρούμπα Μισελ, η οποία είχε κλέψει τις εντυπώσεις φυσικά και την παράσταση με την εμφάνισή της τότε. Είχε μια γαλλομαροκινο. Μαροκινή ή Τινήσια. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε τέτοιες ρίζες. Ναι, και ήταν μια εντυπωσιακή παρουσία, αν μη τι άλλο. Και γενικότερα πρόκειται για μια σημαντική προσωπικότητα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είχε περάσει τότε από τον πάγκο της ομάδας για, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 6 παιχνίδια κυπέλου. Ήταν τότε που το σύστημα έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια μαζεμένα στην αρχή πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και 4 μάτς στον πάγκο της ομάδας στο πρωτάθλημα και μετά έφυγε απειβδισμένος από την τραγική κατάσταση στην οποία είχε αρχίσει να περιέρχεται η ομάδα και έμεινε ο συνεργάτης του. Και κάθεσε στον πάγκο της ομάδας ο Ρισάρ Ταρντί για αρκετά παιχνίδια και μετά πρέπει να ήταν στο τέλος της χρονιάς τη σεζόν που έκλεισε ο Μπερτ Κράους σε εκείνη την ταραχώδη χρονιά για την ομάδα, όταν είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση κατά κάποιο τρόπο που οδήγησε. Είχε φέρει κάποιους παίκτες, τον Τσίμπα. Σαΐτ Τσίμπα. Πολύ καλός. Τα Λάλε, Καρκουρί και τα λοιπά. Ο Καρκουρί είχε μείνει νομίζω. Ναι, ήταν, καλώς είπα, ήταν παικτάρα. Ένα φοβερό εξάρι, όσοι το θυμάστε. Είναι ο μοναδικός παίκτης αυτός, ο οποίος... Είχε έρθει όμως και ο Πατρίκ Βαλερί. Ο,
αυτόν το θυμήθηκα προχθές. Ήταν λίγο πιο λίγο, από λίγο εύσωμος αυτός. Αυτός είναι μετά το Γενάρη. Λίγο εύσωμος μπακ αυτός. Αυτός είναι το Γενάρη όμως, όχι, όχι με χρονιά. Εκείνη τη χρονιά ήρθε. Με Ταρντί. Με Ταρντί είχε έρθει, ναι. Ο βοηθός το Ταρντί. Εντάξει, μεγάλη προσωπικότητα ο Ανρί Μισελ. Και ξαναλέω ότι είναι νομίζω για εμάς τους νεότερους, έτσι, γιατί πάλι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν εξίσου μεγάλες προσωπικότητες που κάθισαν στον πάγκο του Άρη, αλλά λέω τώρα για αυτά που ζήσαμε εμείς την τελευταία έτσι 20ετία και δημοσιογραφικά, ότι ο Ρισάρ Ταρντί μέχρι να έρθει ο Κούπερ ήταν το σημείο αναφοράς για έναν προπονητή πραγματικά τεράστιο, με πολύ μεγάλη καριέρα, και βέβαια είχε γίνει φοβερή, ήταν τεράστια η έκπληξη όταν τον ανακοίνωσε ο Δημήτρης Κοντομινάς. Υπάρχει εκτενές ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω στην γαλλική έκδοση της ΕΚΙΠ, στην κορυφαία εφημερίδα και διαδικτυακά φυσικά. Τον έχει και ποδοσφαιριστεί με την Νάντ. Ναι. Ο Τζόνι Χάλιντεϊ του ποδοσφαίρου τον χαρακτηρίζουν σε αυτό το δημοσίευμα εδώ που διαβάζω. Έχει δήλωση του Πλατινί για τον Ανρί Μισελ, για να καταλάβετε για ποια προσωπικότητα και για τι μέγεθος μιλάμε. Έχει ένα σχεδόν όλη η πρώτη σελίδα είναι αφιερωμένη στον Ανρί Μισελ. Παιδιά, είναι εκπληκτικό, τώρα μπαίνω και το βλέπω. Έχει παλιές φωτογραφίες με τον Ζιρές, με τον Πλατινί, με τον Μισελ Ινταλγκό, τον πρώην προπονητή φυσικά της Γαλλίας. Είναι όλη η σελίδα η πρώτη, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι όλα τα θέματα αφορούν τον Ανρί Μισελ. Κάντε ένα κόπο να διαβάσετε όσοι κατέχετε και τη γαλλική. Θα είναι και πιο εύκολο για εσείς, γιατί δεν την κατέχουμε, η αλήθεια. Από αυτά που βλέπουμε πάντως καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στα 70 του, επαναλαμβάνω. Εκπληκτικό μαλλί είχε ως παίκτης εδώ, κοίτα. Μαλούρα. Εντάξει. Κάποτε είχαμε και εμείς μαλλί. Με τη φωτογραφία στην προηγούμενη ταυτότητά μου, τι μαλλί έχω. Τώρα δεις πώς είμαστε. Τέλος πάντων. Να είναι καλά πλέον εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω και τι κάνει η Ρούμπα και τα λοιπά. Ίσως αργότερα που θα μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους που τον έζησαν και διατήρησαν και επαφή και μετά την φυγή του από τον Άρη, να μας πούν και περισσότερα πράγματα για το πώς ζούσε τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του γαλλικού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και πλέον νομίζω ότι οι συγγενείς του είναι αυτοί οι οποίοι θα τον θυμούνται, και βέβαια έχει μείνει και αυτός στην ιστορία του ποδοσφαίρου πλέον ως ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά και ως παίκτης αλλά και ως προπονητής. Ο Ανρί Μισελ, ο οποίος τον είδαμε και με την κυτρινόμαυρη φανέλα. Υπάρχει και η σχετική φωτογραφία του με τη φανέλα τότε. Και έχει μια συνέντευξη, έχει μια συνέντευξη τώρα από ό,τι βλέπω, εντελώς αλλαγμένος εδώ. Το 2016, τον Οκτώβριο του 2016, ήταν η τελευταία συνέντευξη εδώ στην ΕΚΙΠ, από ό,τι βλέπω, σαν δημοσιογράφο, την οποία την αναπαράγει φυσικά σήμερα η ΕΚΙΠ. Τώρα το τι λέει φυσικά δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν ξέρω γαλλικά και δεν ακούω, αλλά είναι, επαναλαμβάνω, όλη η έκδοση της ΕΚΙΠ αφιερωμένη σε αυτόν τον σπουδαίο προπονητή που πέρασε από τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει φέρει μερικούς από τους μεγαλύτερους προπονητές που πέρασαν από την Ελλάδα, από τα ελληνικά γήπεδα, και παλιότερα και τελευταία 20-25 ετία, και ένας από αυτούς ήταν ο Μισελ, και ακολούθησε ο μεγάλος ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, μεταξύ άλλων. Μετά τις 5.30 θα πούμε περισσότερα για τον Ανρί Μισελ και την παρουσία του, θα θυμηθούμε και κάποια πράγματα, και την παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Να μου θυμίζει ένας φίλος ότι η γυναίκα του έκλαιγε όταν έφυγαν από τον Άρη, από τη συναισθηματική φόρτιση. Γενικότερα πάντως
Ήταν αρκετά αγαπητός και είχε πιστέψει και ο κόσμος του Άρη ότι με αυτόν μπορεί να κάνει πράγματα. Και είχε και θετικά δείγματα γραφής και στα πρώτα παιχνίδια. Αλλά νομίζω έφυγε την πέμπτη αγωνιστική, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική. Τέσσερα μάτσια είχε κάτσει. Τα πρώτα μάτσια είχε καθίσει και μετά έφυγε. Ο Άρης με αρκετά. Μετά από μια ισοπαλία, ένα-ένα. Με ποιον, με την Ξάνθη ήταν ή όχι. Με την Ξάνθη ήταν. Ο Άρης με πολύ καλή ομάδα, αλλά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά από ένα διάστημα, με μεγάλο Τάκη Ανδριά και Γιάννη Ζαχουδάνη μετά από ένα διάστημα. Καθίστε να τα κάνουμε. Γύρω από τη φωτιά, ζεσταθούμε. Έτσι. Βέβαια, εκείνη τη σεζόν ο Άρης έπαιξε και ο Νορντίν Μπαρί, τον οποίο δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος στα γενέθλια του συλλόγου είχε βιντεάκι με τον Νορντίν Μπαρί να εύχεται στον Άρη. Ο Νορντίν Μπαρί, ο οποίος ήταν ο σκόρερ στη νίκη που είχε κάνει τότε ο Άρης 0-1 επί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Είχε γίνει και ένα ντομάτσο με τον Φάνη Κατεριανάκη να έχει ντυθεί μπουφόν. Καθώς είχε βγάλει, είχε 25 τελικές ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. 20 στην εστία και είχε, τα βγάζει ο Φάνης με τα πάντα. Και θυμάμαι το βράδυ μετά στο αεροδρόμιο στην υποδοχή. Είχε ακουστεί το Άγγελε και Φάνη μια ζωή στον Άρη και μετά από 3 μήνες φύγαν και οι δύο. Τρεις φορές πρωταθλητής με την Νάντ στη Γαλλία, διαβάζω εδώ, το 73, το 77 και το 80 και ένα κύπελο Γαλλίας το 79, 58 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, ο Ανρί Μισελ και συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο του 1978 ως παίκτης και πρωταθλητής το 1984 με την εθνική ομάδα ως προπονητής. Και φιναλίστ νομίζω ήταν το 86, δεν ήταν. Παγκοσμίω προπονητής δεν ήταν, το 86. Μεγάλη αυτά. Προσωπικότητα. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε προετοιμάσει κάποια πραγματάκια για τον άνθρωπο αυτόν. Επαναλαμβάνω ότι ως εκπομπή και ως Άρης γενικότερα πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που αποτελούν και σημαντικές προκλήσεις και πέρασαν από τον Άρη. Αν δεν θυμάσαι το παρελθόν σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις στο μέλλον σου. Και ο Άρης έχει ένα τεράστιο παρελθόν, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Σαν σήμερα επίσης είναι η μετακίνηση στο ΆΚΑ, το παιχνίδι αυτό και φυσικά. Η μνήμη και η θύμηση από το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει να κάνει με το να πούμε για τα περασμένα μεγαλεία και να τα διηγόμαστε και να κλαίμε ή να βγάλουμε μια μύρλα ότι τώρα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, δες πώς ήμασταν τότε ή να καλύψουμε την τωρινή μας κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που είπε ο Αλέξης. Πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε το παρελθόν και να αποτελεί πολλές φορές και οδηγό για το παρόν και το μέλλον. Όταν λοιπόν 30.000 κόσμος βρίσκονται σε ένα γήπεδο στην Αθήνα 504 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και βρίσκονται για να στηρίξουν μια ομάδα η οποία δεν έχει προσφέρει τίτλους σε αυτούς ως χαρά τα τελευταία 30 και 40 και 50 και δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, είναι σημείο αναφοράς, είναι αντικείμενο σχολιασμού, είναι σημείο και δείγμα δυναμικής του συλλόγου, της ομάδας. Και πρέπει να το σημειώνουμε και πρέπει να το τονίζουμε ακριβώς για να μην παρασυρώμαστε από την εικόνα και τα πεπραγμένα των τελευταίων 3-4 ετών. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα θέματα αμέσως μετά. Οπότε μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην εκπομπή. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και πάμε κατευθείαν στον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Έναν εκ των πολύ στενών συνεργατών του Ανρί Μισελ. Τον Γιάννη Τόκα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει. Ο στενότερος. Ο στενότερος, σωστά. Ο στενότερος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιάννη, τι κάνεις? Τι παλεύουμε. Εντάξει, μετά τα δυσάρεστα νέα. Βέβαια, το ήξερα εγώ ότι είναι έτοιμος, αλλά όσο και να το ξέρεις. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, Γιάννη, τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, έχει εδώ και 2 χρόνια, 2,5 περίπου, που είχε το τράβηγμα. Τον τελευταίο χρόνο είναι που ταλαιπωρήθηκε, γιατί πλέον είχε κάνει μεταστάσεις και είχε και πόνους, είχε και τέτοια πράγματα ταλαιπωρίας. Ο Γιάννης Τόκας βέβαια ήταν διατροφολόγος του Άρη και στενός συνεργάτης του Ανρί Μισελ, ο μεταφραστής του, ο άνθρωπος δηλαδή που μας έδινε και εμάς να καταλάβουμε όλα όσα έλεγε. Αυτή η μεγάλη μορφή του γαλλικού. Εσύ τα καταλάβαινες και μόνος σου. Εγώ 100%. Γαλλική δημιουργία. Το αρεβουάρ καταλαβαίνω και το κομμάτι νταπέλ. Λίγο να το διασκεδάζουμε για να μας φύγει ο καημός.
Πάντως, Γιάννη, η νεολαία που μας ακούει τώρα, οι νεότερες ηλικίες, δεν μπορούν να αντιληφθούν προφανώς το μέγεθος του άντρος. Και πριν ξεκινώντας την εκπομπή, μπήκα στην ΕΚΙΠ, στην ηλεκτρονική της έκδοση, και όλη της η πρώτη σελίδα, δεν ξέρω αν έτυχε να μπεις, που μπορείς να καταλάβεις και περισσότερα πράγματα, είναι αφιερωμένη στον Ανέμι Μισελ. Έχει δεν πρόλαβα. Κάνε τον κόπο και εσύ να μπεις. Έχει μια τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει το 2016 σε ένα συνάδελφο εκεί στη Γαλλία. Έχει δηλώσει του Πλατινί, του Ζιρές, του Λουί Φερνάντες, μεγάλες προσωπικότητες. Αν το λες το πρωτοσέλιδο, το έχω ανεβάσει εγώ για καλό ταξίδι. Αυτή τη εκεί που έχω ανεβάσει. Ναι, και έχει μια σειρά από θέματα που αφορούν όλα τον Ανέμι Μισελ. Τόσο ως ποδοσφαιριστή, γιατί υπήρξε και μεγάλος ποδοσφαιριστής, όχι μόνο. Αρχηγός της Νάντε επί πολλά χρόνια. Και κατέκτησε πρωταθλήματα και τα λοιπά. Πες μας για το πώς τον έζησε εδώ στον Άρη. Δηλαδή, τι θυμάσαι έτσι περισσότερο από την παρουσία του εδώ στον Άρη σε μια χρονιά, όχι απλά δύσκολη, περίεργη ή οτιδήποτε άλλο. Όλα μαζί. Μεταβατική. Πολύπλοκη. Έφυγε ο Κοντομινάς και ήρθε ο Ζαγουδάνης, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί ο Μισελ ήρθε με Κοντομινά, έτσι. Βέβαια. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Μισελ ήταν ένας άνθρωπος με φοβερή προσωπικότητα. Δεν ήταν μόνο οι προπονητικές του ικανότητες που μεγάλες και καλές. Η ουσία ήταν ότι ήταν σαν άνθρωπος πολύ, πολύ προσιτός, κέρδιζε το σεβασμό και πιστεύω ότι τουλάχιστον το 50% από το ότι έβγαζε η ομάδα στο γήπεδο, οι αθλητές και οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, ήταν από το ότι τους κέρδιζε με τον τρόπο του, με την προσέγγιση του, έπαιρνε ό,τι περισσότερο μπορούσε να πάρει από αυτούς. Ναι. Υπάρχει κάτι που θυμάσαι, γιατί δεν είναι πολλά μάτς, κάτι έτσι αγωνιστικό που θυμάσαι, κάποιο παιχνίδι? Ναι. Κάθισε 4 μάτς πρωταθλήματος και 6 κυπέλλους στο ξεκίνημα τότε τη σεζόν. Το αγωνιστικό που μπορεί να μας μείνει είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ναι. Το 1-1, αυτό το περιβόητο 1-1 που με το Αποστόλη του Γιολίδη τον γκολ, το 0-1 που έγινε και μας σοφάρισαν μετά, που ήταν από τις λίγες φορές που η ομάδα, το λεωφορείο πήγε συνοδεία των οπαδών, και αυτό θα πρέπει να γίνεται ακόμα και σήμερα για μένα, αν ήταν υγιές το ποδόσφαιρό μας. Πήγε συνοδεία των φιλάθλων στο γήπεδο της Τούμπας από την Κλεάνθους. Δηλαδή αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Έκανα πόση ώρα, δεν θυμάμαι, κάναμε να φτάσουμε στο γήπεδο, γιατί ήταν μπροστά όλοι οι οπαδοί. Ήταν η πορεία τότε, πηγαίνανε με πορεία. Η πορεία, ακριβώς. Ξεκίνησε από το Χαριλάου και έφτασε στην Τούμπα. Εγώ τώρα που μιλάς τον φαίνω στον μυαλό μου, γιατί, έτσι. Γιατί ήμουν αγωνιστικό χώρο με τον Αλφα τότε και ήμουν στον πάγκο του Άρη βέβαια, και έτσι τώρα όπως μου είπες, μου ήρθαν και κινήσεις του μέσα στο κήπο, που γενικά ήταν ήρεμος στον πάγκο, δεν ήταν από αυτούς. Πάρα πολύ ήρεμος. Έτσι, πολύ ήρεμος. Δεν μετέδιδε εκνευρισμό, όσο και αυτός ο ίδιος. Μέσα του δεν ήταν ήρεμος, απλά δεν μετέδιδε εκνευρισμό στους ποδοσφαιριστές, ήταν πολύ ποιον τόνων, έδινε τις εντολές του την ώρα που έπρεπε και κρατούσε χαμηλό επίπεδο για να τους κρατάει και αυτούς σε εγρήγορση. Να μην τους αποσυντονίζει. Στο αεροδρόμιο όταν έφευγε ήσουν. Πώς δεν ήταν. Πώς δεν ήμουν. Εγώ τον θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι τον Αλέκο τον Κωνσταντινίδη να τον παρακαλάει. Κάτι μισά γαλλικά, μισά ελληνικά. Και μου έχει μείνει η δική του εικόνα περισσότερο. Εγώ με ενημέρωσε πάρα πολύ αργά το βράδυ, να μην σου πω ξημερώματα της προηγούμενης μέρας, ακριβώς για να μην μπορούμε να το μεταδώσω σε ανθρώπους, να το μεταπίσουν, αν και δεν είχε πάρει την απόφασή του. Μας κάλεσε στο σπίτι του για να μας κάνει τραπέζι, χωρίς να μας πει, όχι όλους βέβαια, κάποιους ανθρώπους, χωρίς να μας πει ότι φεύγει. Και όταν τελικά μετά από φαγοπότη, ας πούμε, πήγε, δεν θυμάμαι τώρα, 3 ώρα, 2-3 ώρα, έφυγαν οι άλλοι, μου λέει, ξέρεις, αύριο πετάω. Λέω, πού πετάς, πας με βόλτα? Λέει, όχι, φεύγω. Και εκεί βέβαια υπήρξε μια συναισθηματική φόρτιση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, έφυγε με πολύ βαριά καρδιά.
αλλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις τότε καταστάσεις. Πού να συνεννοηθεί με Ζαχουδάνη και Ανδρία τώρα. Δεν γίνονται. Οι καταστάσεις ήταν τραγικές. Κάποια στιγμή, αν θα αρχίσω να μιλάω, θα μπορούμε να γράψουμε και κυκλοπαίδια. Για εκείνες τη χρονιά, ας πούμε. Και είχαν έρθει, Γιάννη, και πολύ καλοί παίκτες εξαιτίας του Ανδρή. Θυμηθήκαμε πριν με τον Αλέξ το Σαΐντ Τσίμπα. Ό,τι πρόλαβε, έτσι. Ή Ταλάλ Ελ Καρκουρί, παίκτες. Εντάξει, τεράστιοι. Ό,τι πρόλαβε. Και μετά τον Μισελ, βέβαια, όταν έμεινε ο Τάρντι ο Ρισάρ, ο βοηθός του, να σας θυμίσω σήμερα, είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα το διαφεύγει και το επίθετό του. Είναι Ρισάρ Ταρντί. Ο Ρισάρ Ταρντί. Όχι ο Ρισάρ, αυτός που έφερε ο Ρισάρ σαν βοηθό, είναι από τους καλύτερους προπονητές της Γαλλίας. Σημαίνει ότι είναι στην πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θυμάμαι, δεν διαφεύγει το επίθετό του ανθρώπου. Αλλά άφησε το στίγμα του και με τη φυγή. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν παρέμενε ο Ντομινάς με Μισελ, θα μιλούσαμε για διαφορετικό Άρη. Τουλάχιστον για εκείνη την εποχή, έτσι. Καλά, βέβαια. Μετά η ομάδα σιγά-σιγά. Θα μιλάμε για παίκτες, όπως ακόμα και οι Έλληνες παίκτες του Άρη. Χαριστέας, Κατεριανάκης, όλα τα παιδιά που υπήρχαν. Ο Νορντίν Σμπαρί που θυμηθήκαμε, ο Βέλγος. Εντάξει, για εμάς τους σαραντάριδες αποτελούν σημείο αναφοράς κάποιοι πολύ καλοί παίκτες. Γιατί τα περισσότερα παιδιά είδαν αυτό το ισπανικό, ας πούμε, Latin μοντέλο, είδαν τον Γκο και τον Χαβίτο. Οι περισσότεροι έχουν αυτές τις μνήμες. Έχουν αυτές τις εικόνες, σωστά. Έτσι, αλλά υπήρχε τότε μια ομάδα του Άρη που πραγματικά είναι αυτό που λες, ότι με αυτόν τον προπονητή και εκείνα τα πολύ μεγάλα ονόματα για τα δεδομένα, όχι απλά του Άρη, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Άρης θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ήρθε ο θείος. Ήξερε τι ήθελε η ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή είχε χτίσει μια ομάδα προσωπικότητα, έπαιρνε από τον κάθε παίκτη, ανάλογα με τις δυνατότητες του, έπαιρνε το όσο μπορούσε περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Έδεσε πολύ καλά τους Έλληνες παίκτες με τους ξένους. Τους έκανε οικογένεια. Το είχε αυτό. Και αυτό οφείλεται και στην προσωπικότητά του και στον σεβασμό που απέπαινε προς τους παίχτες. Γενικότερα πάντως, Γιάννη, ως άνθρωπος ήταν ένας boom viver, έτσι, και από ποδοσφαιριστής κιόλας. Ήταν ένας άνθρωπος. Μάλιστα, αυτό εδώ υπάρχει δημοσίευμα, άμα μπει στην εκεί θα το διαβάσει, που το χαρακτηρίζουν τον Τζόνι Χάλιντεϊ του γαλλικού ποδοσφαίρου. αυτό το είχε. Ότι ήταν. Δεν τον πήρε, τον ενοχλούσε να τσαλακωθεί σε εισαγωγικά η εικόνα του, ας πούμε, στη διασκέδαση και στο δέντρο. Ήξερε τον εαυτό του, ήξερε την προσωπικότητά του, δεν τον απασχολούσε αν θα τον τσαλακωθεί η εικόνα του, γιατί ήξερε ότι στη δουλειά του είναι κέρβερος. Οπότε δεν ενδιέφερε αυτό. Εντάξει, κουβαλούσε πίσω του μια τεράστια καριέρα ως ποδοσφαιριστής, τρία πρωταθλήματα Γαλλίας, ένα κύπελο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τους τρικολόρ, φιναλίστ του Παγκόσμιου Κύπελλου το 1986, συμμετοχή ο ίδιος σε Παγκόσμιο Κύπελλο ως ποδοσφαιριστής. Αν ερχόταν τώρα αντίστοιχο μέγεθος ελληνική ομάδα, γινόταν σεισμός. Έφερνε ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, ή οποιοδήποτε άλλος, ένα τέτοιο προπονητή, και νομίζω είχε συζητήσει με τον Ολυμπιακό μετά από ένα διάστημα. Με τον επόμενο χρόνο, κάτι τέτοιο. Ναι, είχε γίνει μια βολιδοσκόπηση και από τον Ολυμπιακό και από το ΑΠΟΕΛ τότε, αν θυμάμαι. Γιατί με ενημέρωνε, με έπαιρνε τηλέφωνο και με ενημέρωνε για να. Και ενημερωνόταν και ο ίδιος, βέβαια, για το τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει. Και το ΑΠΟΕΛ πρέπει να ήταν τότε και ο Ολυμπιακός, αλλά τελείως δεν ήταν, ας πούμε, συζήτηση σοβαρή. Ήταν μια βολιδοσκόπηση. Πάντως είχε έτσι μια τάση για εθνικές ομάδες στην Αφρική, έτσι. Μαρόκο, Τινησία, νομίζω στην Κένια. Το προτιμούσε, δεν ξέρω γιατί. Ίσως αυτό να ήταν και από τους μάνατζερ του. Mm-hmm. Είχε αν θυμάμαι, και ένα Τούρκο μάνατζερ τότε. Τούρκο, ναι, αν θυμάμαι καλά. Καλά, με πολλά λεφτά βέβαια εκεί, σε αυτές τις χώρες. Ναι, ίσως και γι' αυτό το προτιμούσε και είχε και ήσυχο το κεφάλι του. Θυμάμαι όταν πήγε στην Ακτή Ελεφαντοστού, τότε ήθελε να με πάρει μαζί του, γιατί έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αντιδράσανε οι τοπικοί εκεί, γιατί δεν ήθελαν άλλον λευκό. Είχαν ήδη 2-3 και σου λέει όχι, έχουμε δικούς μας, δεν θέλουμε άλλον. Μάλιστα. Να φέρεις. Εντάξει.
Δεν ξέρω, με τη Ρούμπα είχε, ήταν και αυτή σημείο αναφοράς εδώ, μια πολύ ωραία γυναίκα. Ναι. Και μια έτσι προσωπικότητα σαν άνθρωπος. Δεν ξέρω, ήταν μαζί. Βέβαια. Μέχρι τότε, μα το τελευταίο τρίμηνο δεν μιλούσα μαζί του. Δεν ερχόταν στο τηλέφωνο, με την Ρούμπα μιλούσα. Και στο Facebook και στο τηλέφωνο. Η Ρούμπα με ενημέρωνε και η Ρούμπα μου είχε πει ότι οι γιατροί του δώσανε 2 μήνες ζωή. Πλέον το ήξερα, γι' αυτό και ήμουνα ψύχραμος σήμερα που το έμαθα, το άκουσα. Mm-hmm. Πιο ψύχραμος δηλαδή όσο γίνεται. Α, έμεινε γιατί μαζί το περίμενα. Μπράβο. Ήτανε δεδομένο δηλαδή, είπαν οι γιατροί 2 μήνες το πολύ. Mm-hmm. Κρίμα για τον άνθρωπο. Σελαβή που λένε και οι Γάλλοι. Έτσι όπως το λες. Το καλό, το θετικό για μένα είναι ότι έστω και μια ανακοίνωση την έβγαλε ο Άρης σήμερα. Να τον τιμήσει με τον τρόπο του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει. Εντάξει, νομίζω για τα τελευταία 25 χρόνια ο Μισελ και ο Έκτορ Κούπερ είναι οι δύο μεγαλύτερες. Αυτό με πρόλαβες. Αυτό θα έλεγα ότι για μένα τα τόσα χρόνια που έχω συνεργαστεί με τον Άρη και έχω εργαστεί και είναι οι προσωπικότητες που πέρασαν. Χωρίς να θέλω να θίξω τους υπόλοιπους προπονητές, έτσι βέβαια προς Θεού. Ναι. Σαν προσωπικότητες, σαν προπονητές και σαν συνεργάτες και σαν επαγγελματίες είναι ο Μισελ και ο Κούπερ. Ναι. Οι πιο δυνατές προσωπικότητες που πέρασαν τον Άρη. Mm-hmm. Ευκαιρία να το θύσεις, πώς παρακολουθείς τον Άρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Επιστρέφει κατά τα φαινόμενα, μόνο η μαθηματική επιβεβαίωση μένει στη Σούπερ Λίγκα. Πες μας, τι να πούμε, αργήσαμε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλήθεια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για μένα ο Άρης δεν θα έπρεπε να τραβήξει όλο αυτό που τράβηξε. Κακώς το τράβηξε. Ευθύνες υπάρχουν πολλές βέβαια, αλλά δεν είναι και τις παρούσεις και δεν είναι και νόημα. Ναι. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Το διατάφτα μετράει, το διατάφτα είναι ότι επιστρέφει. Και το διατάφτα θα πρέπει, και το μέλλον θα πρέπει να είναι ότι εφόσον επιστρέφει, θα πρέπει να επιστρέψει Καβαλάρης. Ναι. Και έχοντας παραδειγματιστεί από τα λάθη του παρελθόντος. Ακριβώς. Αλλά και να μην επαναληφθούν οι δύο μεγέθους ή και μικρότερα λάθη που να τον οδηγήσουν πάλι σε περιπέτειες. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί ο Άρης δεν είναι τώρα κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε για Β' Εθνική ούτε για Γ' Εθνική. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, με τι να πω, μέχρι αύριο θα μιλάω. Ναι. Ο Γιάννης Οτόκας πού βρίσκεται επαγγελματικά αυτή την περίοδο? Το εργαστήριό μου, το εργομετρικό μου κέντρο, τις αξιολογήσεις μου, τις ακαδημίες μου, τους αθλητές μου, γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο εκεί που το φτάσαμε δεν υπάρχει. Φθήνει καθημερινά. Δεν υπάρχει αύριο για μένα. Αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, και ίσως είναι και ευκαιρία τώρα να το δούνε, δεν υπάρχει, όχι μόνο για μένα. Υπάρχει πιο πολύ για τους ποδοσφαιριστές. Πού είναι το αύριο, πού είναι το μέλλον. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, τι να κάνουν, τι στην Ελλάδα. Σήμερα που μιλάμε. Με να πηγαίνουν να παίξουν για να λένε ότι είμαι εκεί. Να μην πω ομάδα, ας πούμε. Να. Και τι έγινε. Απλήρωτος. Η οικογένεια. Ανασφάλιστος, που λέγεται ανασφάλιστη. Ναι, ανασφάλιστος, απλήρωτος. Δεν γίνεται. Και τι, δεν μιλάμε για το γάμα εθνική και κάτω, μιλάμε για β' εθνική, έτσι. Ναι. Ή και α ίσως. Και α, έτσι. Αλλά η α γλιτώνει λίγο από τα τηλεοπτικά και από αυτά για κάποια σωματεία. Μέχρι φέτος. Γιατί πλέον πήγαμε και εκεί σε φάση αναδιάρθρωση που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Γι' αυτό θέλουν να πάνε 50% τα budget κάτω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη τον Τόκα, τον στενότερο συνεργάτη και είδατε. Ο οποίος διατηρούσε επικοινωνία μέχρι την τελευταία ώρα με την σύζυγο του Ανδρή Μισελ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ, όπως μας είπε, τον τελευταίο χρόνο. Ηρέμησε η ψυχή του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Όσοι τον ζήσαμε, έστω και εκ του μακρόθεν, ως ρεπόρτερ τότε του Άρη. Έχουμε να θυμόμαστε μια σεβάσμια προσωπικότητα, αν μη τι άλλο, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που πέρασε από τον πάγκο της ομάδας. Ένα πραγματικό bon vivre, βέβαια, εννοείται. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φέρει μαζί του τεράστιες περγαμηνές, αλλά έπεσε δυστυχώς
σε μια πάρα πολύ άσχημη περίοδο για τον Άρη. Θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, πιστεύουμε, γιατί ήταν ένας εξαιρετικός τεχνικός και κουβαλούσε μαζί του τεράστιες εμπειρίες, αλλά δυστυχώς έπεσε στην διαδοχή. Η προσωπικότητά του φαίνεται στο γεγονός ότι αυτό συμφώνησε με τον Κοντομινά, ήρθε με τον Κοντομινά και έμαθε μέσα σε ένα βράδυ ότι μετά από τέσσερις αγωνιστικές που τον έφερε ο Κοντομινάς ή που είχε πουλήσει την ομάδα. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο σε μια προπόνηση ομάδα στο Νέο Ρήσιο, σε μια τις πρώτες του προπονήσεις. Ήταν εκείνο το διάστημα που ήταν ξανά σε φάση αποκατάστασης. Ο Λεωνίδας ο Καπάνταης μετά από ένα χιαστό που είχε πάθει, στο, νομίζω ήταν ο δεύτερος, ο πρώτος, δεν θυμάμαι ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος. Δεν είμαι εύκαιρος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί τέσσερις έκανε ο Λεωνίδας. Και είναι στο Ρήσιο λοιπόν, επιβλέπει την προπόνηση της ομάδας. Κάποια στιγμή έχει πάρει ο βοηθός του την ομάδα και κάνει κάποια κομμάτια της προπόνησης στο ένα κομμάτι του γηπέδου και σε ένα άλλο στη γωνία ήταν ο Λεωνίδας ο Καπάντας και είχε αρχίσει με κάτι κόνους να κάνει τις πρώτες του ασκήσεις με μπάλα, κάποιες αλλαγές κατεύθυνσης κτλ. Και είναι ο Ανρί Μισελ, επί πέντε λεπτά έχει αποστρέψει το βλέμμα του από την προπόνηση, ασχοληθεί με την προπόνηση της ομάδας, έχει γυρίσει, κοιτάει στο μέρος που κάνει το πρόγραμμά του ο Καπάνταης και φωνάζει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τον γιατρό του Άρη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή, και του λέει ποιος είναι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ζητούσε πληροφορίες. Αυτός εδώ είναι ο παίκτης. Ναι, γιατί ήταν ήταν μόλις που είχε επιστρέψει και πιάσει μπάλα ξανά στα πόδια του ο Καπάντες. Ζητούσε πληροφορίες, δηλαδή πότε έκανε εγχείρηση, τι είναι, πόσο χρονών είναι κτλ. Και αφού παρατηρεί λοιπόν και αφού παίρνει τις πληροφορίες, λέει την εξής από ό,τι μου μεταφέρθηκε μετά ατάκα. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι και πόσο θα είμαι εδώ. Φαίνεται και αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται ο άνθρωπος. Αλλά αυτόν πρέπει να τον προσέξετε, κάνει στον γιατρό του Άρη. Αυτό και συνέχισε μετά στην προπόνηση της ομάδας. Καταλάβετε το μάτι του από δύο ασκήσεις που έβλεπε. Ναι. Πώς αμέσως κατάλαβε ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είχε τεράστιες προοπτικές, αλλά ήταν βέβαια εξαιρετικά άτυχος λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε στο γόνατο. Κριστόφ Γκατιέ. Α, ο Γκατιέ, ναι, ο Γκατιέ. Λεγόταν ο βοηθός. Ο οποίος ήταν μετά στη Μαρσέγιο. Εδώ με το έστειλαν δύο-τρεις φίλοι που τον θυμήθηκαν. Και πέρσι λέει αυτόν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, τον Γκατιέ. Μάλιστα. Αυτό δεν τον πολύ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καμερούν, Μαρόκο, Τινησία, ακτή ελεφαντοστού Ζάμαλεκ, Σάντάουν στην Νότια Αφρική, η Ζάμαλεκ, η Ράχα Καζαμπλάνκα και η Γουινέα και Κένια ήταν η τελευταία του ομάδα που κουτσάρε το 2012. Περισσότερες εθνικές ομάδες και τρεις σύλλογοι στην Αίγυπτο, η Ζάμαλεκ, η Σάντάουν στην Νότια Αφρική και η Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Μάλιστα. Θα πάμε στο break των 6 αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Λογικά θα έχουμε και κάτι ακόμα από συνέντευξη. Οπότε θα πάμε πιο μετά, αν πάμε στις γραμμές σήμερα, θα το δούμε ανάλογα πώς θα βολέψει το πρόγραμμα, ανάλογα και με τον φίλο που έχουμε. Το θυμάσαι. Νάτος. Τον Ταρντί το θυμάμαι σίγουρα. Καλά, νάτος, ο Γκαλκιέ, εγώ το θυμάμαι αυτόν. Ο βοηθός του τότε. Μάλιστα. Το λέει Άρης. Γράφει Άρης πουθενά. Ναι, ναι, 2001-2002. Μπράβο. Λοιπόν. Και στη Σεν Τετιέν. Και φέτος στη Λίλ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα εδώ. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4 στην κίτρινο μαύρη ζώνη ενημέρωσης μέχρι και τις 7. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον στενότερο συνεργάτη του Ανρί Μισελ, τον Γιάννη Τόκο, και τώρα θα πάρουμε και την άποψη ενός ποδοσφαιριστή που συνεργάστηκε μαζί του το λίγο διάστημα που ήταν στον πάγκο της ομάδας, τον τερματοφύλακα τότε του Άρη, τον και σημερινό προπονητή τερματοφυλάκων στις μικρότερες ομάδες του Άρη, τον Αλέκο το Δέλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και νομίζω ότι είχα το δυσάρεστο προνόμιο να είμαι εγώ που θα σε ενημερώσω όταν σε κάλεσα για το ότι απεβίωσε ο Ανρί Μισελ. Ναι, δεν είχα ενημερωθεί, δεν πήγα να διαβάσω κάτι. Συνομιλία μας το έμαθα και μου χάλασε τη διάθεση. Ήταν βέβαια από ό,τι μας έλεγε και ο Γιάννης ο Τόκας που διατηρούσε επαφή
μέχρι πριν από λίγους μήνες και με τον ίδιο αλλά και με τη σύζυγό του, τη Ρούμπα Μισελ, ήταν σε άσχημη κατάσταση τους τελευταίους 2-3 μήνες, τον τελευταίο χρόνο γενικότερα, και ηρέμησε κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα, στα 70 του χρόνια, ένας τεράστιος προπονητής και μια ακόμη πιο μεγάλη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν στην ομάδα του Άρη, βάσει του βιογραφικού του, ναι. Έτσι, και από πλευράς και από πλευράς προπονητικής αξίας ήταν κάτι το ιδιαίτερο, και σαν άνθρωπος, για εμάς που το γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, ήταν τιμή, μπορώ να πω. Και εγώ, επειδή ήμουν από τις αδυναμίες του, γι' αυτό και μου ήρθε κάπως, όχι κάπως, μου ήρθε βαρέως. Τι ήταν αυτό το διαφορετικό που έφερε, που κόμισε με την παρουσία του στην Ελλάδα ως προπονητής, δηλαδή η φιλοσοφία του, ο τρόπος που σας προσέγγιζε, τι ήταν αυτό που θυμάσαι έτσι χαρακτηριστικά, το καινούριο που έφερε στον Άρη τότε? Καταρχήν, εμένα προσωπικά με βοήθησε όσον αφορά την ψυχολογία μου. Ναι. Έμπαινα στο γήπεδο και δεν υπολόγιζα κανέναν. Ναι. Συν το ότι μας έκανε να νιώθουμε όταν μπαίναμε στο γήπεδο ότι εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ναι. Πράγμα που είναι πολύ βασικό, έτσι. Ναι. Δούλευε πολύ στην ψυχολογία, δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα. Έτσι ακριβώς. Εκτός ότι είχε πολύ καλό τρόπο να προπονήσει την ομάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι το πρώτο μάτς που παίζαμε τότε και την χρονιά ήταν μέσα στην Τούμπα. Mm. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Άρη μπήκε στην Τούμπα σαν να είναι γηπεδούχος. Yeah. Το μάτς είχε 1-1, είχε λήξει, αλλά η γενική ομολογία ήταν ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ισοφαρίστηκε ο Άρης από τον ΟΚΑ στο 81-82. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ήταν και πολύ το δυσάρεστο εκείνη την περίοδο ήταν ότι έπεσε σε μια μεταβατική εποχή που άρεσε από την εποχή Κοντομινά, πήγε στην εποχή Ζαγουδάνη και ήταν ο άνθρωπος ακριβώς στη μέση, δηλαδή έπεσε πάνω σε εκείνη την αλλαγή. Είχε έρθει με τον κύριο Κοντομινά, ναι. Και έφυγε με τον κύριο Ζαγουδάνη, και έφυγε γιατί ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ναι. Γιατί του προτείνανε κάτι και δεν συμφώνησε, διαφώνησε, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε, και ύστερα έπεσε η λάσπη που πέφτει συχνά στην Ελλάδα για φόρους, ότι είχε κλείσει με άλλη ομάδα και έφυγε γι' αυτό και καλά, τώρα να ρίχνει λάσπη ο Ζαχουδάνης και ο Ανδριάς στο Μισελ, για όσους γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Έλα σπάνω. Η ουσία είναι ότι πέρασε από τον Άρη μια ακόμα πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μας το λες και εσύ που τον έχεις ζήσει. Θυμάσαι κάτι έτσι χαρακτηριστικό από κάποιο παιχνίδι, από κάποια? Δεν κάθισε πολλά παιχνίδια. Νομίζω, ναι. Ο Άλεξ ήταν τότε 6 μάτς κυπέλου που έπαιζε. Το κύπελο δεν γινόταν τότε στο ξεκίνημα, μαζί κάποια μαζεμένα παιχνίδια, και μετά 4 μάτς το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω έκτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Τέταρτη ήταν με την Ξάνθη. Μετά την Ξάνθη 1-1 φέραμε, χάσαμε πέναλτι. Μετά από εκείνο το μάτς έφυγε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι... Ένα χαρακτηριστικό. Όταν έγινε η κλήρωση και ξέραμε ότι θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ, μια εβδομάδα πριν μας μάζεψε όλους τους ποδοσφαιριστές, μας έβγαλε έξω, τότε θυμάμαι στον Κρικέλα, και μας έδωσε ελεύθερο να πιούμε ό,τι θέλουμε, και είπε είναι τελευταία μέρα σήμερα, μπορείτε να πιείτε, από αύριο τίποτα. Μάλιστα. Και έτσι έγινε, δηλαδή το ακολουθήσαμε. Ναι. Ήταν χαρακτηριστικό, είχε καλή επαφή με τους παίχτες. Αυτό που πρέπει να έχουν οι προπονητές, έτσι. Δεν είναι ο Μπαμπούλας, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε, ήταν το κάτι άλλο. Το άρεσε το επιθετικό ποδόσφαιρο γενικότερα τότε? Τι προπονητική φιλοσοφία είχε ως προπονητή? Ήταν αυτό που κάνουν τώρα οι προπονητές, εκεί που χάνεται η μπάλα, να την ανακτήσουμε. Να γίνεται γρήγορη ανάκτηση της κατοχής. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πίεση ψηλά. Να.
Βέβαια, και είχε έρθει στον Άρη τότε έχοντας βέβαια πίσω του σημαντικές περγαμηνές, τόσο ως προπονητής και ως, και ως ποδοσφαιριστής φυσικά εννοείται. Μια τεράστια προσωπικότητα και παίξε παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Γαλλία ως παίκτης. Είχε οδηγήσει την ομάδα στο χρυσό μετάλλιο τη Γαλλία. Το 84 στους Ολυμπιακούς, είχε πάει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 86, είχε πάει τη Γαλλία με τεράστιους παίκτες τότε, θυμίζουμε. Και ήταν ο πρώτος προπονητής που πήγε το Μαρόκο νομίζω σε Μουντιάλ. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και όταν έφυγε από εδώ μετά πήγε την ακτή Ελεφαντοστού στη Γερμανία. Μέχρι τότε είχα επαφή μαζί του. Mm-hmm. Αυτό. Εσένα σου είχε πάντως ιδιαίτερη αδυναμία. Όντως, ήσουν εσύ που είχες ξεκινήσει, θυμάμαι τότε τη σεζόν, σε όλα τα παιχνίδια βασικός. Κάτι προφανώς είχε δει σε εσένα ο Μισελ. Γι' αυτόν ήμουνα ο φυσικός αρχηγός της ομάδας. Ναι. Ναι. Αυτό τα λέει. Αυτό τα λέει. Αυτό τα λέει. Ήσουν κιόλας. Και ήσουν. Αφού ήσουν. Εντάξει. Τώρα κάποιοι πιο νέοι σε ηλικία. Μπορεί να μην σε έχουν δει. Τώρα εμείς που είδαμε. Εντάξει, για τους παλιότερους, να θυμίσω απλά την ενδεκάδα του αγώνα που ανέφερες στην Τούμπα. Ο Άρης είχε παίξει με σε ένα τερματοφύλακα. Ήταν ο Λουμπούτης, ο Κολτσίδας, ο Νάσιφο Μόρης, ο Κιζερίδης, ο Τσίμπα. Αυτή η παικτάρα. Δεν πιστεύω να διαφωνείς. Ο Σαΐντ Τσίμπα. Μεγάλος παίκτης. Ο Κούτσης, ο Πασαλής, ο Πέτρος, ο Απόστολος Ολιολίδης, ο οποίος είχε βάλει και τον γκολ. Ο Γιώργος ο Μπάρκογλου. Ο Άγγελος ο Χαριστέας και είχαν μπει αλλαγή από ό,τι βλέπω και ο Θωμάς ο Κυπαρίσης με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Ναι. Ομάδα που μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα αν δεν ερχόταν ο θείος από την Αμερική. Εκεί τη χρονιά από την προετοιμασία ακόμα οι παίχτες στοχεύαμε πολύ ψηλά. Ναι. Αλλά άλλα διάφορα πράγματα δεν μας αφήσανε να κάνουμε αυτό που είχαμε σαν όνειρο πραγματικότητα. Εντάξει, τώρα περασμένα. Ξεχασμένο. Ήρθε ο θείος από την Αμερική. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, παίζεις κανένα τεταρτάκι? Είμαι ενεργεία τώρα. Τέλος πάντων. Τώρα τι να πούμε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Υγεία. Έτσι. Μας πεις δύο λόγια για το πώς βλέπεις αρχικά την K20 του Άρη και στη συνέχεια την πρώτη ομάδα. Εμείς στοχεύουμε στο τελικό. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, ουσιαστικά τρία είναι. Τρία παιχνίδια και έχουμε άλλα ημιτελικό τελικό. Ο σκοπός μας είναι να ξαναπαίξουμε τελικό και αυτή τη φορά να πάρουμε το τελικό. Έτσι, πέρσι ο Άρης είχε χάσει από τον Όφη στο τελικό. Ναι. Ο στόχος, όπως λες, φέτος είναι να πάρει έτσι την εκδίκησή του. Σε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, έτσι. Α, είναι καλύτερο, καλύτερα τα πράγματα, λες. Τέσσερις ομάδες ήταν ο όμιλός μας. Ουσιαστικά ήταν 7 παιχνίδια, είχε προβλήματα. Φέτος είναι κάπως καλύτερο, είναι 10 οι ομάδες. Συν τα 2, 12 μάτς, συν τα 2, δηλαδή έχουμε αρκετές αγωνιστικές, έχουμε ροή στο πρωτάθλημα mm-hmm. σε σχέση με πέρυσι. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Mm. Η πρώτη ομάδα βγήκε, τελείωσε. Σας είπα ότι θα βγει η πρώτη ομάδα, σας το είχα πει όταν πρωτομιλήσαμε πριν mm-hmm. από πολύ καιρό, ότι θα βγει η ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Τερματοφύλακες έρχονται από πίσω, Άλεξε. Ο στόχος επιτεύχθη. Για τον Άρη, γιατί είχε παράδοση ο Άρης γενικά, πέρα από σένα. Αυτή η παράδοση. Ναι, υπάρχει όμως, άμα τη σκεφτείς από αυτή η παράδοση μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Έτσι, από Φάνη Κατεργιανάκη, Κατσιαούνη παλαιότερα, Καρκαμάνη παλαιότερα στην Εθνική. Χριστίδη, Καντίνα έτσι. Έχει, Παπαφλωράδο τώρα πήγες έχει, πολύ, πούμε, τώρα πήγες πολύ παλιά. Παράδοση, δεν λέμε. Έτσι, έχεις δίκιο. Έτσι, να μην αδικήσουμε και τους πιο παλιούς. Έτσι. Γιατί αυτή ήταν πρότυπα για εμάς. Έτσι, οι τερματοφύλακες εθνικής έχεις τώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φορέσει το εθνόσημο. Έτσι ακριβώς. Τώρα. Και ο Χρήστος είχε παίξει και Μουντιάλ. Το Διούδης, ο νεότερος όλων. Οι προοπτικές πιστεύεις υπάρχουν για να βγουν και άλλα παιδιά κάτω τα δοκάρια του Άρη? Είναι ο Αρβανίτης ο πιο μικρός τώρα που βρίσκεται στην ΚΑΠΑ 20. Έχει από πίσω, έχει τον Αρβανίτη, έχει στην ΚΑΠΑ 17 τον Σεβαστίδη, τον Μπαμπούρη, τον Σιβέρη, είναι ο Σταυρίδης μαζί μας στην ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, όλα με δουλειά γίνονται, παιδιά, και να τους δοθεί να πάρουν την ευκαιρία, να την αξιοποιήσουν την ευκαιρία αν θα την πάρουν.
Δεν είναι. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο οι ισορροπίες είναι... δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αν θυμηθούμε και την περίπτωση του Χαριστέα, είναι... τη θυμάστε. Έτσι. Έτσι. Μπορεί ξαφνικά να παίξει κάποιος και να χτίσει μια καριέρα. Εντάξει, τα παιδιά δουλεύουν του χρόνου που θα είναι K20, θα είναι πιο, ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μοιράστηκες έτσι κάποιες έτσι, εμπειρίες που έζησες με τον Αντρί Μισελ, που για σένα ήταν μια... Δεν ξέρω τον θεωρείς τον μεγαλύτερο προπονητή που συνεργάστηκε στην προσφυγική σου καριέρα. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Είναι... Τι, να το πω και να κλείσω με αυτό. Ναι. Κατ' εμέ είναι και πιο μεγάλο όνομα από τον Κούπερ. Δηλαδή τους, άμα θα τους βάλω στη σειρά είναι... Μισελ, Κούπερ, Μπάγεβιτς. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτές είναι δηλαδή στο δικό μου το... Τα τελευταία 25 χρόνια, ρε παιδί, 25 χρόνια. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στους άλλους δεν τους... με αυτούς που συνεργάστηκα, δηλαδή, που τους έζησα, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Έγινε. Αυτά λοιπόν από έναν... ποδοσφαιριστή που ήταν από τις αδυναμίες του Ανδρέ Μισελ. Είχε διαγνώσει προφανώς ο Γάλλος ο τεχνικός ότι εκτός από καλός τερματοφύλακας ήταν και τόλικη η καρδιά του. Εντάξει, ο Αλέκος ο Δέης. Γιατί τώρα... ήταν και η Αριανάκη και η παραμένει η Αριανάκη άρρωστο. Ούτως ή άλλως δεν θα αλλάξει αυτό. Μια ομάδα τότε που μπορούσε να κάνει σπουδαία πράγματα αν είχε μια ομαλότητα και μια ηρεμία διοικητικά, αλλά δυστυχώς δεν την είχε. Και έρθει και τη χρονιά για εκείνος απίστευτος που το έκανε, ρε, ο Γκίλμπερτ Πρίλασνικ. Ωραίος ήταν, φίλε. Ωραίος ήταν αυτός. Μια είδα μορφή απλά. Δεν ήταν κακός παίκτης. Όχι, μια χαρά ήταν. Ο άλλος, ο Βαλερή ήταν. Διεθνής νομίζω ήταν και με την Εθνική Αυστρία. Ο Πρίλασνικ ήταν καλός παίκτης. Απλά, εντάξει, είχε στο Μόρες, είχε στον Κούσα, είχε στον Κολτσίδα, είχε τον Ανδρέα το Σκέντζο, τον Γιάννη του Μαλού στην άμυνα, τον Λουμπούτη, τον Λιολίδη, τον Μπασαλή, τον Μάριο Χριστοδούλου. Το Γκούτσι, ο οποίος έφυγε το Γενάρη. Το Γενάρη ήρθε ο Επαλέ μετά, θυμίζω. Ναι. Είχες εκείνο τον απίστευτο Ιρανίλντο. Το Σμπαρί, το Νίβετς το ξεκίνημα, μέχρι που ταυρώθηκε αυτός και έφυγε. Το Κυπαρίς, το Χαριστέα, τον Πάρκο. Τον Νίβετς, τον Ήλια. Ναι, τον Ήλια, όχι τον. Τον είχε κάνει σε ένα χορό, κάτι τον είχε φέρει ο Κοντομινάς ξαφνικά, τον παρουσίασε εκεί πέρα μπροστά. Ήταν ένας χορός της ομάδας, ήταν τι ήταν, μια εκδήλωση της ομάδας το Γενάρη, την προηγούμενη χρονιά. Ωραία. Νομίζω καλύψαμε το κεφάλαιο Ανρί Μισελ. Και τον τιμήσαμε με τον τρόπο μας. Έναν άνθρωπο που τον ζήσαμε με τον Αλέξη, όσο τον ζήσαμε. Εντάξει. Δημοσιογραφικά, όσο τον ζήσαμε. Δεν μιλούσαμε και τη γαλλική, ήταν λίγο δύσκολο να επικοινωνήσεις. Ο Γιάννης Οτόκα ήταν αυτός που είχε αναλάβει αυτό το ρόλο. Εκείνο το διάστημα πάντως. Ήταν δυστυχώς, έπεσε σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ομάδας και σε ανθρώπους που προσέβλεπαν σε άλλα πράγματα και όχι στο πώς θα κάνουν πράγματα στον Άρη και θα βοηθήσουν την ομάδα. Και φυσικά ο πρώτος που τα αντιλήφθηκε ήταν ο Ανδρί Μισελ, ο οποίος εν μία νυχτή, όπως μας είπε και ο Γιάννης Οτόκας, πήρε την απόφασή του, χαιρέτησε αυτούς που έπρεπε να χαιρετήσει και την άλλη μέρα πήρε το αεροπλανάκι και αναχώρησε από την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι από την ιστορία, κάτι είχε γίνει. Την ιστορία τότε κάτι. Ο Άλεξ τώρα πήγε κάτι να μας πει ότι του πρότεινα κάτι. Και... Ναι. Κάτι... Νομίζω μήπως του πρότεινα να γίνει τεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο. Όχι, νομίζω... όχι κάτι με τις μεταγραφές. Κάτι φακέλος να του δίνουν. Δεν θυμάμαι τώρα. Και εντάξει, είναι, έχουν περάσει και πόσα, 16-17 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Εντάξει. Να αναπαυτεί η ψυχούλα του. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι... Η δική μας η γενιά τον θυμάται και θα τον θυμάται και θα τον τιμά και θα είναι τιμή και για τον Άρη. Και επειδή ακριβώς έχουν περάσει τέτοιες προπονητικές προσωπικότητες από τον πάγκο της ομάδας, να ξαναδούμε τέτοιους προπονητές στον πάγκο του Άρη. Εντάξει. Όχι να απλά να τα θυμόμαστε. Φυσικά και εννοείται ότι θα τα θυμόμαστε και θα τα τιμούμε με τον τρόπο που πρέπει, αλλά να ξαναζήσουμε και τέτοιες τιμές και να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να συνεργαστούμε με τέτοιες προσωπικότητες στον πάγκο της ομάδας που θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο το σύλλογο που πληγώθηκε τα τελευταία χρόνια με αυτά που έχει περάσει.
Πριν από λίγο βγήκε και η αποστολή του Απόλλωνα Λάρισας από ό,τι βλέπω. Ο προπονητής της Θεσσαλικής ομάδας, ο Νίκος ο Θεοδοσιάδης, δεν έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους, διαβάζω, Χατζή, Αγρόδημο και Καρακατσάνη. Από ό,τι θυμάμαι είναι τρεις βασικοί ποδοσφαιριστές. Ο Χαφ, ο Χατζής, ο Καρακατσάνης ο Στόπερ και ο Αγρόδημος ο επιθετικός με τα τατουάζ αυτός, ο πρώην της Λάρισας. Και ο τραυματίας Γαριφαλόπουλος, ενώ πήρε άδεια και ο Τσαναγουίτ, ο ξένος. Ενώ επιστρέφουν οι Σουλίδες Ανδρέου και Τσιλούλης. Ο Σουλίδες και ο Τσιλούλης είναι δύο καλοί ποδοσφαιριστές και βασικοί, προφανώς θα παίξουν αύριο. Αν και από ό,τι διάβασα κάτι δηλώσει του Θεοδοσιάδη μετά το μάτς με την Παναχαϊκή, δεν έχουμε κίνητρο, είπε, γιατί δεν διεκδικεί κάτι, η αλήθεια είναι. Έχει σωθεί εδώ και καιρό η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας και μπράβο της, γιατί είναι και νεοφώτιστη στην κατηγορία. Αλλά δεν έχει κάποιο κίνητρο τώρα. Έχει 43 βαθμούς. Είναι στην ένατη θέση, ακριβώς στη μέση δηλαδή της βαθμολογίας. Και θέλει να τελειώσει απλά με αξιοπρέπεια τη σεζόν και από ό,τι έλεγε τουλάχιστον μετά το μάτς με την Παναχαϊκή στις δηλώσεις, θα χρησιμοποιήσει και τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή. Θα το κάνει αύριο με τον Άρη, θεωρώ λίγο δύσκολο. Για να δει το σύνολο του ρόστερ και τις δυνατότητές του στα τελευταία παιχνίδια. Αύριο το μάτς έχει μετάδοση από το Web TV, επαναλαμβάνω, όχι από την απευθείας από την ΕΡΤ. 5 ώρα είναι το παιχνίδι, με φθηνά εισιτήρια, όπως ήθιστε στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια. Και δεν ξέρω αν θα είναι και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Υπάρχει ένα ακόμη, αυτό με τον Πανσεραϊκό στις 20 του Μάη. Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, θα γίνει και εκείνο. Τώρα αν αλλάξει κάτι, θα δούμε. Πάμε στο break αμέσως τώρα και επιστρέφουμε για να πούμε στο τελευταίο. Μέχρι και τις 7 εδώ μαζί σας, FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε είναι το 545-26. Ο Άρης αύριο αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Λάρισας. Η ομάδα ολοκλήρωσε πριν από λίγο την τελευταία της προπόνηση. Αποστολή δεν βγαίνει, καθώς θυμίζω ότι στους εντός έδρας αγώνες το ραντεβού δίνεται για το Κλεάνθης Βικελίδης από τον προπονητή της ομάδας. Με φρεσκάρισμα λογικά αύριο στο βασικό σχήμα. Με τον Καντιμίρη στο τέρμα. Καθώς σας λέγαμε χθες ότι ο Αναγνωστόπουλος είναι πλέον off για το πόλ. Τα Τρίκαλα έχουν έναν αύριο στη Σπάρτη. Έναν, ναι. Έναν. Ο οποίος είναι ο τρίτος, ο οποίος επειδή ο Αποστολίδης είναι τραυματίας και ο δεύτερος κάτι είναι, δεν ελάτε ξέρω. Να κάνουμε παρέα. Έχουν έναν. Στον πάγκο δεν θα υπάρχει δεύτερος. Υπάρχουν και χειρότεροι από εμάς. Είναι οι επιλογές. Έχουν πολλές επιλογές. Υπάρχουν και χειρότεροι από εμάς. Έγινε, ναι. Ο Καντιμίρης λοιπόν θα είναι κάτω από το τέρμα. Δεξιά θα παίξει ο Μπούρμπος αντί του Τζανακάκη. Αριστερά πιθανότατα ο Κανακούδης αντί του Βαλεριάνου. Αν παίξει αύριο ο Βαλεριάνος, θα παίξει την Κυριακή στην Άρτα. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα τώρα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Δελεζής με το Σόουζα στο κέντρο της άμυνας. Ο Νίκητς με τον Ιντζόγλου στα αμυντικά χαφ. Θα μείνει εκτός για να ξεκουραστεί ο κακός στην Καλαμαριά Μουμίν. Ποιος ήταν καλός? Ένας από τους κακούς, εν πάση περιπτώσει. Ο Πλατέλας θα διατηρηθεί και πάλι σε ρόλο επιτελικού μέσου. Και αυτός δεν είναι στα καλύτερά του, βέβαια. Τα τελευταία παιχνίδια και αυτός αρκετά κουρασμένος και φαίνεται. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου κάνει την ευκαιρία, να σου κάνει μια προσπάθεια. Αυτό περιμένεις από τον Πλατέλα. Και στα άκρα της επίθεσης, ο Πασάς από τη μία και ο Ντούνης από την άλλη, λογικά θα είναι οι δύο επιλογές του Σπάνου, με το Διαμαντόπουλο στην κορυφή της επίθεσης. Μπαργκάν έξω. Ναι. Μπαστακός, ήταν αποστολή. Πώς το βλέπεις, πώς το προβλέπεις μάλλον. Δεν ξέρω. Μάλιστα, την πάω να προβλέψω. Δεν μπορώ να προβλέψω. Χαντί. Δεν ξέρω. Πολλοί έχουν παίξει αυτή από τη μέρα που ήρθαν. Κοιτάξτε, εγώ από το Χαντί θα περίμενα να πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια σε μια ομάδα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Το αντιλαμβάνεστε. Πιθανό να έχει παίξει ρόλο και όλο αυτό που έγινε με, γιατί ο μάνατζερ του είναι του Βουό, μην το ξεχνάτε. Ναι. Αυτά, νομίζω, αυτά δεν παίζουν ισχύει, τον ρόλο του. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά έλειψε εκείνο το διάστημα με την εθνική του ομάδα και όταν επέστρεψε είχε χάσει τη θέση του, είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί τον Πλατέλα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Γύρισε και ο Παυλίδης τώρα. Γύρισε και ο Παυλίδης.
Και εντάξει, λογικά θα έπρεπε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Γιατί να σου πει, εντάξει, παραστάσεις έχει. Και... Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό λέω με το Σπανό, ότι αυτά τα μάτς τώρα σαν το αυριανό προσφέρονται για να πάρουν ο Μπαστακός, ο Χάντι, κάποιοι άλλοι παίκτες και να αποφορτεί όταν έχεις και τρία παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα. Δηλαδή, αν δεν τον ξεκουράσεις σε αυτό το μάτς τον Πλατέλα. Δεν ρισκάρει να τον αφήσει έξω τον Πλατέλα. Επιλέγει να το χρησιμοποιήσει. Τον κάθε Πλατέλα. Τον Πλατέλα, τον Βαλεριάνο. Ναι, διότι τα παιδιά για που να βάλεις τον Χάντι θα πρέπει να αφήσει τον Πλατέλα εκτός ή να αφήσει κάποιον από τους πλάγιους εκτός και να βάλεις πάλι στη γραμμή τον Πλατέλα. Το Διαμαντόπουλο πότε τον αφήσεις. Ποτέ. Διαμαντόπουλο θα τον αφήσει, αν πάρει αυτά τα δύο μάτς τώρα, στα τελευταία. Θα παίξει ο Μπαστακός. Μάστε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αύριο πάντως, όσοι έχετε την ευκαιρία, τη διάθεση, καλό θα ήταν να πάτε μια βόλτα από το Εντάξει, νομίζω και οι ποδοσφαιριστές χρωστάνε κάτι στον κόσμο μετά την άθλια εμφάνιση στην Καλαμαριά. Να ρεφάρουν λίγο. Και μαθηματικά, φυσικά, εννοείται να πάρουν τους τρεις βαθμούς για να πλησιάσουν επιτέλους και μαθηματικά το στόχο της ανόδου. Να ξεμπερδεύουμε και να το ευχαριστηθούν. Καλό καιρό έχει, καλή μέρα θα έχει. Εντός έδρας παίζει η ομάδα. Το προτελευταίο παιχνίδι στο γήπεδό της, να το ευχαριστηθούν, να κερδίσουν και να πάνε την Κυριακή να τελειώσουν την πουγάδα στην Άρτα με την ομάδα του Καραϊσκάκη για να τελειώσει και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα στα τρία τελευταία παιχνίδια που απομένουν να πει το σύνολο των παιδευσιστών, να δούμε όλους τους παίκτες του ρόστερ και αυτούς που δεν έχουν παίξει καθόλου, αυτούς που έχουν παίξει ελάχιστα και να μείνουν έξω αυτοί που έχουν τραβήξει το κουπί μέχρι σήμερα στη σεζόν και από τη Δευτέρα και έπειτα εφόσον επιτευχθεί ο στόχος να μπούμε πλέον και να πάμε την κουβέντα σε μια άλλη διάσταση, εκεί που πρέπει δηλαδή, για την επόμενη σεζόν με κάθε επισημότητα πλέον. Δεν θα υπάρχει λόγος να στεκόμαστε πλέον στην φετινή χρονιά. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας και θα ξεκινήσουμε, θα ανοίξουμε το φάκελο της επόμενης μέρας που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με πολλές αλλαγές από ό,τι προβλέπετε στο ρόστερ της ομάδας, με αρκετές ανακατατάξεις, με αρκετές προσταφαιρέσεις, με πράγματα που πρέπει να γίνουν και στο κομμάτι της οργάνωσης της ΠΑΕ και γενικότερα της παρουσίας του Άρη στην Super League, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι η ομάδα την επόμενη σεζόν. Βλέπω εδώ ένα άρθρο στο SDNA σε σχέση με την πρόθεση του Βασιλιάδη για να υπάρξει αναδιάρθρωση και νέα Super League από τη σεζόν 2019-2020. Ναι, γιατί από φέτος δεν μπορεί. Έτσι ακριβώς. Και αν μη τι άλλο, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Έχουν ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι ομάδες όπως ο Άρης με κόσμο, δυναμική κτλ. Μόνο ευνοημένες μπορεί να βγουν. Μιλάμε για ένα σχέδιο που συμπεριλαμβάνει Super League με 12 ομάδες, εξασφαλισμένο τηλεοπτικό συμβόλαιο για όλους και επιπλέον έσοδα πιθανόν με τη μορφή ποσοστού από το στοίχημα. Το πρωτάθλημα θα έχει δύο γύρους και play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Μεταξύ των ομάδων θα τερματίζουν από τις θέσεις 1 ως 6. Και οι 7 ως 12 θα παίζουν play-out για να υποβιβαστούν 2. Θα υπάρχει από κάτω μια Super League 2 με τη συμμετοχή 10 ομάδων. Επίσης με αυξημένα έσοδα. Και θα γίνεται ένας καταμερισμός δηλαδή ομάδων Super League και Football League. Και θα υπάρχει η τρίτη κατηγορία, η Football League, η οποία θα έχει 12 ομάδες πάλι με τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θα έχουμε δηλαδή τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Ναι. Με 34 συνολικά επαγγελματικές ομάδες. Και μετά θα έχουμε τρίτη εθνική κτλ. Και με αυτό ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάζονται, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να έχει βάση οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα θα συναντήσει αντιδράσεις από κάτι λεβαδιακούς και κάτι άλλες τέτοιες ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα σχέδιο που ίσως να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση που βρίσκεται τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν βέβαια δεν αλλάξουν συμπεριφορές, νοοτροπίες και πολλά άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τότε δεν θα αλλάξει σε καμία των περιπτώσεων και η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντως, δεν με χαλάει καθόλου ο Άρης να παίζει 2-3 φορές το χρόνο, 4 με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Από το να τρέχουμε στις λιβαδιές, δεξιά και αριστερά. Την άλλη έχει και το γούστο του, το να παίζεις και με ομάδες από την επαρχία κτλ. Να κάνεις τα ταξιδάκια στους εκδρομές του. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στην Αγγλία, που παίζουν παντού, που είτε παίζεις με την τελευταία είτε με την πρώτη ομάδα, το παιχνίδι το ίδιο. Με γεμάτες δηλαδή κερκίδες,
με πολύ κόσμο, με τις ομάδες να παλεύουν από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το πετύχουμε, είναι μια ουτοπία για την Ελλάδα. Γι' αυτό ψάχνουμε και να βρούμε διάφορα μοντέλα τα οποία θα πλησιάσουν το όποιο αγγλικό ή οποιοδήποτε άλλο μοντέλο. Αλλά για να γίνουν και όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και μια οργάνωση επιτέλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που... Κάτσε να δούμε αν θα έχουμε καταρχάς Brexit ή όχι, και πολλά θα εξαρτηθούν από τον τελικό του κυπέλου. Για, αν κυλήσουν εκεί όλα ομαλά, διότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο που έχει δοθεί. Αν σημειωθούν και πάλι έκτροπα όπως τον περσινό τελικό και έχουμε παρόμοιες συμπεριφορές, τότε το Brexit θα πρέπει να το περιμένουμε. Με Brexit είμαστε φαβοροί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Super League. Διότι το Brexit τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φεύγουν όλοι οι ξένοι που διαθέτεις, όλοι οι ξένοι που έχουν συμβόλαιο εδώ, αν το θέλουν, έτσι. Δεν έρχεται κανένας παίκτης από το εξωτερικό, δηλαδή και να θέλει κάποιος δεν μπορεί να έρθει, δεν έρχεται το συμβόλαιό του και παίζει μόνο με Έλληνες. Αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουμε 2-3 παίκτες, είμαστε φαβοροί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με Brexit, κρατώντας την ομάδα... Και βέβαια και τον Παύλο Μυροφορίδη και τον Δημήτρη Σπανό στη Super League, αφού πλέον θα έχουν να διαχειριστούν την κατάσταση με όλους τους, με όλα τα ελληνάκια. Και θα τρελαθεί ο Νίκος από τη Χαλάστρα, που θα βλέπει μόνο Έλληνες. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Εγώ λέω δεν θα υπάρξει Brexit. Καταρχήν δεν έχει και βάση για να υπάρξει το Brexit. Βέβαια, αν γίνουν τίποτα όργια κτλ., μπορεί να φας κανένα προσωρινό. Αλλά μετά εντάξει, θα πάμε το ποδόσφαιρό μας στη δεκαετία του 50 με τις ελληνικές ομάδες πλέον για να βγουν στην Ευρώπη να πρέπει να παίζουν από το Μάιο, όχι, ούτε καν τον Ιούνιο, το Μάιο θα παίζουμε στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια που θα επιστρέψουμε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα όργια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και το όργιο που έχει γίνει με την όποια εξυγίανση την τελευταία σεζόν, τον τελευταίο χρόνο, δεν θα οδηγήσει σε διάλυση ολοκληρωτική του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το έχουν επιδιώξει πάντως, το έχουν προσπαθήσει αρκετά, αλλά βλέπετε ότι αλλάζει αυτή η κατάσταση και βλέπετε ότι και η UEFA και η FIFA έχουν σταματήσει να ασχολούνται με τον τρόπο ασχολείως μέχρι πρότινος και δεν επιτρέπουν σε αυτούς οι οποίοι νόμιζαν ότι θα πάρουν την ΕΠΟ και θα κάνουν ό,τι έκανε ο προηγούμενος, δεν τους επιτρέπουν να το κάνουν σε καμία των περιπτώσεων. Χρειάζεται το ποδόσφαιρό μας πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάχθουν και σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα πράγματα δεν είναι η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η διοίκησή της. Γιατί είδαμε ότι έβαλε κάπως αλλιώς τα ρούχα του, ο Μανολιός που λένε, απλά άλλαξε φίλους και γνωστούς. Είχαμε τους γκυρτζίκηδες, τους γκαγκάτσιδες και όλους αυτούς. Τώρα έχει έρθει ο Βαγγέλης ο Γραμμένος και βλέπετε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά τα βέλη να έρχονται και από αυτούς που τον υποστήριξαν για να φτάσει εκεί που έφταξε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα θέμα και ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στην πορεία με την UEFA να στέλνει και τρίτο μέλος της ΚΕΔ. Ας ελπίσουμε θα γλιτώσουμε από τους κουκουλάκηδες, τους τριτσόνιδες. Το κουκουλάκι ήδη γλιτώνουμε, πάει στο ΒΑΡ. Τους τριτσόνιδες και όλους τους υπόλοιπους που ειδικά την περσινή χρονιά κάναν πράγματα και θαύματα στο πρωτάθλημα της Football League. Αλλά και φέτος δεν έχουν λείψει αρκετές κακές διαιτησίες. Και όταν βλέπω τον Κατσικογιάννη και τον κάθε Κατσικογιάννη να σφυρίζει Super League, γιατί τον έχουμε δει αυτό τον διαιτητή, αλλά και πολλούς άλλους διαιτητές, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Να πω λίγο, να θυμίσω εγώ το πρόγραμμα το αυριανό της Football League. Αναγέννηση Καρδίτσας Κισαμικός, Πανσεραϊκός Αιγινιακός, Δόξα Δράμας Απόλλων Πόντου, Σπάρτη Τρίκαλα, Παναχαϊκή Καραϊσκάκης και φυσικά Άρης Απόλλωνας Λάρισας. Και την Πέμπτη θα γίνει ένα τελευταίο παιχνίδι, θα παίξει όφι με τον Πανεγιάλιο. Ρεπό έχουν ο Εργοτέλης και η Καλυθέα. Για τον Πάση να πούμε ότι έχουμε ακόμα καιρό μέχρι το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. 4 Μαΐου είναι αυτό το μάτς. Νομίζω ότι και ο Αθηναίος και όλοι οι υπόλοιποι
που είχαν κάποια προβλήματα, όπως ο Ντουβιέ ή ο Τσαϊρέλης, θα είναι σε θέση να είναι εντελώς έτοιμοι για το παιχνίδι αυτό, το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο βάζει τέλος στην όποια κακή αγωνιστική σκέψη. Είναι μια νίκη την οποία πρέπει να πάρει ο Άρης για να τελειώνει την υπόθεση της παραμονής και να ψάχνει μετά άλλες δύο νίκες για να μπει στα play-off, έστω και την τελευταία στιγμή, και σε κάθε περίπτωση να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο ήρεμα την φετινή αγωνιστική περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι ο Αθηναίου είναι στη διαδικασία της αποθεραπείας, υπάρχουν κάποια άλλα μικροπροβλήματα που σιγά σιγά τα ξεπερνάνε οι αθλητές που τα αντιμετωπίζουν. Την Πέμπτη θα δούμε αν αυτή την Πέμπτη θα υπάρξει οριστική εξέλιξη με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον κύριο Λάσκαρη στον κύριο Γουλιέλμο. Είναι υποδιάσκεψη, όπως λέγεται, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το όλο θέμα, και περιμένουμε να δούμε αν θα τελειώσουμε αυτή την Πέμπτη ή αν θα πάμε και την επόμενη. Ρωτάτε για τις πιθανές επιπτώσεις του Όφη μετά και αυτά που ακούστηκαν και χθες το βράδυ, σε σχέση δηλαδή με τα τιμολόγια που έχουν πληρωθεί από μια εταιρεία του Τσάλου και από τον εμπορικό διευθυντή του Όφη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή το όλο θέμα βρίσκεται στην τακτική δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής επίσης δεν υπάρχει καμία μα καμία αναφορά ούτε από τη Football League ούτε από την Επιτροπή Διοντολογία της ΕΠΟ που υποτίθεται ασχολείται με αυτά τα θέματα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι με βάση αυτά που είχε καταγγείλει ο κύριος Καλαϊτζίδης, κάποια στιγμή θα δείτε και θα δείτε και με πηχαίους τίτλους κιόλας ότι ερευνάτε το τάδε παιχνίδι του Άρη. Λίγο πολύ ήδη τα έχουμε ακούσει εδώ και 6 μήνες να αναπαράγονται. Το ερευνάτε τι σημαίνει κάτι? Το Άρης Πανιώνιος, το Βέρι Άρης. Εντάξει, άκουσαμε και συναδέλφους να λένε εισαγγελική παρέμβαση για το Βέρι Άρης. Το ακούς αυτό και νομίζω ότι γίνεται ο χαμός. Ποια είναι η εισαγγελική παρέμβαση? Στέλνει ο εισαγγελέας και λέει: παιδιά, επειδή έχω μια καταγγελία, μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι ποσά παίχτηκαν στις στοιχηματικές εταιρείες για το Βέρι Άρης? Και σου λέει ο άλλος: να παίχτηκαν 50 ευρώ εδώ, 100 ευρώ εδώ, 200 ευρώ εδώ. Και δηλαδή, τι μπορούσε να παιχτεί στο Βέρι Άρης και στο διπλό? Να ήταν καμιά ανατροπή, να κέρδιζε 1-0 η Βέρα, να γινόταν 1-2, να πω άντε, πάει και έρχεται να το ερευνήσω το συγκεκριμένο. Ή στο Άρης Καρδίτσα, που μάλιστα στο Άρης Καρδίτσα έχω πληροφορηθεί ότι γινόταν έρευνα και λέγανε ότι παίχτηκε στο 2-0 και το μάτς έληξε 3-0 τελικά. Είχε παιχτεί πολύ το άντερ. No. Όταν δεν βγαίνει το αποτέλεσμα, εντάξει. Αν το αποτέλεσμα συμπίπτει με αυτό που είχε παιχτεί στοιχηματικά, κάτι ύποπτο συμβαίνει κατευθείαν. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι θα ακούσουμε αρκετά πράγματα. Πλέον αγωνιστικά ο Άρης είδατε ότι δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν φέτος. Με την αδειοδότηση κατάφερε στο κομμάτι της επιτήρησης και ήταν συνεπής. Άρα, αφού ελέγχεται για τα ίδια πράγματα στα οικονομικά, είναι συνεπής και για το θέμα της αδειοδότησης, μένει να ρυθμίσει και όλα τα υπόλοιπα. Ακαδημίες, ισολογισμούς, αυτά τέλος πάντων είναι χαρτούρα τα υπόλοιπα όλα και η βιωσιμότητα εξαρτάται και από το τηλεοπτικό συμβόλαιο σε ένα βαθμό. Οπότε νομίζω ότι θα ακούσουμε και θα δούμε αρκετά πραγματάκια ως λάσπη να πέφτουν πάνω στον Άρη, εμείς τη δουλειά μας. Για το τηλεοπτικό, επειδή ρωτάτε επίσης, για να κλείσουμε με αυτό, δεν επιβεβαιώνεται από τον Άρη για κρούση από το ΕΕ. Τώρα, το αν θέλουν κάποιες ομάδες, ειδικά ο Ατρόμητος από ό,τι πληροφορούμε να πάει προς τα εκεί, καλώς να πάει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θα ήθελε να είναι σε ένα από τα συνδρομητικά, είτε στη Νόβα είτε στο Νοτέ. Δεν είναι ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα προσφορά της Νόβα. Υπάρχει μια ενημέρωση, αν θέλετε, που εικάζω, δεν είναι πληροφορία αυτό που σας λέω, ότι προκύπτει από την πλευρά του Αλαφούζου, ναι, ότι ο ΤΕ θα κάνει καλύτερη πρόταση. Ήδη στη συνάντηση που έγινε, ζητήθηκε από τον Άρη και από τις υπόλοιπες ομάδες να οριοθετήσουν το τα θέλω τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις ότι ζητάς κάτι παραπάνω, γιατί και ο άλλος σου προτείνει κάτι λιγότερο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στο επόμενο δεκαήμερο θα ξεκαθαρίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προς τα που θα πάει ο Άρης και αν θα μείνει δίπλα σε μια ομάδα, στην ομάδα αυτή των 8, 7-8 ομάδα, δεν είναι ακριβώς 8, που θα πάνε όλοι μαζί σε. Κατά κάποιο τρόπο σε μια μίνι κεντρική διαχείριση, ή αν
θα αποχωρήσει για να πάει να διαπραγματευτεί μόνος του, γιατί νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό είναι οι δύο εμπορικότερες και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά από τις επόμενες ομάδες. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που είναι σε αυτό το group προσπαθούν από το όνομα και το μέγεθος του Παναθηναϊκού και του Άρη να οικονομήσουν κανένα εκατοστάρικο χιλιάρικα παραπάνω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα περιμένουμε από τον Άρη να κάνει το καλύτερο δυνατό και από τη διοίκησή του, που φαντάζομαι και αυτή θέλει να πάρει στο δυνατόν περισσότερα χρήματα για τον Άρη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να κλείσουμε με την ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης για τη σημερινή προπόνηση. Ο Γιάννης Αθηναίος συμμετείχε σε ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος και συνέχεια ακολούθησε το ατομικό του, κάνοντας και θεραπεία στη γάμπα του αριστερού του ποδιού. Ατομικό πρόγραμμα έκανε και ο Μπράις Ντουβιέ, ο οποίος υποβλήθηκε και αυτό σε θεραπεία, και αυτό στη γάμπα έχει θέμα. Αύριο, η κίτρινη την Πέμπτη, στις 5.30 θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό παιχνίδι που θα είναι και κλεισμένο των θυρών τον γυμναστικό Λάρισας Φάρο στο κλειστό της Νεάπολης στη Θεσσαλική πόλη. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, καθώς θα είμαστε στο γήπεδο την Πέμπτη εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά, ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης.